Αμέσως από το σάμπρωμά κατάλαβα το πόσο φιλόξενοι είναι αυτοί οι φιλοί. Τους ευχαριστώ προσωπικά έναν έναν, τους φιλώ και τους αγαπώ. Με βάλανε μέσα στα σπίτια τους και με βοήθησαν να μην φοβάμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έχουν ετοιμάσει και μια ωραία έκπληξη. Έχουν φέρει κομμάτια τους σε CD, τα οποία θα τα δώσουν δωρεάν στην είσοδο. Βεβαίως. Με μουσική παραδοσιακή δικιά τους και φυσικά είναι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει απόψε. Λοιπόν, αυτά, τι λέτε τώρα. Μήπως έχει κάποιος κάποια ερώτηση, παρατήρηση. Θέλει να σηκωθεί κι αυτός. Όχι. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να σας πούμε, λέγομαι Πάνος Μποσμίνης, είμαι από το Βυζαντινό Μουσείο. Να σας πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά που συνεργαστήκαμε σαν συντονιστές του έργου. Γιατί για πρώτη φορά εμείς στο πρόγραμμα αυτό με τους Ρωμά στο μουσείο που ήρθαμε σε επαφή με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και με εσάς τους σκηνοθέτες και φυσικά με τα παιδιά που γνωριστήκαμε στο μουσείο. Ήταν μια προσπάθεια η οποία προσπαθούμε, θέλω να πω ότι προσπαθούμε πάρα πολύ στο μουσείο να το ανοίξουμε σε κοινωνικές ομάδες που δεν είναι τόσο συνηθισμένες να έρχονται στα μουσεία, αλλά και επίσης και εμείς ήδη να εκπαιδευτούμε σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, τους σκηνοθέτες, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε και κύριε. Είδα και ένα δεύτερο χαράκι, ναι κύριε, εσείς. Θέλω να ρωτήσω, είναι τυχαίο που δεν υπάρχει άλλη γυναίκα επάνω? Δεν ξέρω. Αλλά είναι η αρχηγός, είναι η γυναίκα. Είμαι η. Βασικά τους κομμαντάρω όλους αυτούς. Αλλά στο τέλος, μένα. Στο Σάμπρωμά κάνει το πάντο και η Αγγελική. Αγγελική του πάντο, Αγγελική. Βεβαίως. Βεβαίως. Η Αγγελική είναι τραγουδίστρια που συνεργάζεται τελευταίο καιρό με το Σάμπρωμά. Και πραγματικά είναι στην αρχή στην Ελλάδα. Έλα, Αγγελική. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες ηρωίδες. Οι γυναίκες τους. Όπως ας πούμε η Μαρινέβα. Με το Χρήστο, sorry. Βεβαίως. Οι γυναίκες βέβαια κάνουν τις ζήτητες κάτω. Μπράβο στη Μαρινέβα, το κρυφό ήρωα. Λοιπόν, να μιλήσει λίγο ο Νίκος, να πει κάτι. Εγώ τελείωσα. Ο παραγωγός λοιπόν, γιατί τι έχει να πει. Ο παραγωγός νομίζω πρέπει να το βουλώνει και να δίνει τη θέση του στου δημιουργού σε αυτές τις φάσεις. Απλά ευχαριστώ για όλα. Ωραία. Να πει κάτι ο Κωστής. Να πούμε. Δεν ξέρω, κάτι θέλω. Κάνε, λέει δήλωση. Δεν έχει δήλωση. Πες ότι είσαι αποκλειστικός μουσικός, εσύ. Δεν είναι μόνο όχι, είμαι χαρούμενος μόνο επειδή για πρώτη φορά έγραψα μουσική για ταινία της Μαρίνας, για την ίδια ταινία. Γιατί συνήθως γράφουμε και η μουσική χρησιμοποιείται στην επόμενη ταινία. Έχουμε κάνει πολλές ταινίες με τη Μαρίνα και πάντα μένει υλικό και μπαίνει στην επόμενη. Τώρα το υλικό γράφτηκε για αυτή. Πούσαρε όμως να το κάνει, το πούσαρε. Λοιπόν, να μας πούμε κάτι και τα παιδιά τα οποία είναι και ίδιοι τσιγκάνοι και μετά θα μας μιλήσει ο Χρήστος Αρής που χωρίς την υπομονή και την οργανωτικότητα δεν γινόταν τίποτα. Το μυαλό είναι... Λοιπόν, πώς σας φάνηκε εσάς η ταινία? Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα μιλήσω με τη ματιά του Ρομ και όχι σαν κριτικού κινηματογράφου και θα δώσω πολλά συγχαρητήρια στη Μαρίνα που το πλαισίωσε με σεβασμό και με εκτίμηση και έχει δει επίσης σε πολύ άδικα για να κάνει κάποια πλάνα γιατί δυστυχώς για μένα που είμαι από την ίδια φυλή κάποια πράγματα είναι πολύ αρχαία σε αντιλήψεις και σε οπτική γωνία και δεν είναι τόσο ανοιχτά ας πούμε τα σπίτια για τους μη τσιγκάνους. Και έτσι μπορώ να την ευχαριστήσω σαν Ρομ και ήταν εξαιρετική η ταινία. Συγχαρητήρια σε όλο το team. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Νίκο και τη Μαρίνα για αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Το πιο σημαντικό αγόρι. Και επίσης, πρώτα απ' όλα, τα παιδιά. Έτσι, χωρίς τα παιδιά, χωρίς το Σάμπρωμά, δεν θα κάναμε τίποτα απολύτως.
Μας βάλανε στα σπίτια τους, στην οικογένειά τους, μας κεράσανε καφέδες, φαγητά, ποτά, πήγαμε στο σπίτι τους. Μπαμπάτου, πού είναι του μπαμπάτου, για να δούμε το έθιμο από κοντά. Το αρνί. Το αρνί. Του Αγιοργιού, ακριβώς. Τι να πω, τα είδατε όλα στην οθόνη, δηλαδή οι εικόνες είναι μαγικές. Για μας που δουλεύουμε την εικόνα ήταν μια μαγική εμπειρία. Αυτό δηλαδή ήταν ένα road trip 5-6 ημερών στην επαρχία, στην Πελοπόννησο και 2-3 εβδομάδες που είμαστε μαζί. Και επίσης επικοινωνούμε και με τα παιδιά τηλεφωνικώς, έτσι. Και νομίζω ότι θα κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, να μην ξεχνάμε το Βασκότη, σαν να μάθει μια υπέροχη μπάντα που τα σπάει, έτσι. Στο Γκαγκάρι, Νίκο! Στο Γκαγκάρι!